πρώτος πέρασε το κατόφλι των φυλακών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, στη συνέχεια ο Παύλος Ερήφης και μετά ο Κωνσταντίνος Τέλιος, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα παραμείνει εδώ στις γυναικείες φυλακές, αλλά θα μεταφερθεί ακριβώς απέναντι σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ένα νοσοκομείο. Νίκο, μερικές ερωτήσεις. Ναι. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την μεταγωγή, ήταν το ίδιο κινηματογραφική όπως ήταν η χθεσινή. Από ό,τι βλέπω στα πλάνα τουλάχιστον, υπήρχε η ίδια διάταξη των τζιπ της αστυνομίας και των ΚΑΜ. Φτάσαμε λοιπόν στη φυλακή του Κορυδαλλού. Πόσο κοντά είναι τα κελιά τώρα στην πτέρυγα των γυναικείων φυλακών? Βοήθησε μας να καταλάβουμε σε σχέση με τα κελιά που οδηγήθηκαν χθες, οι προηγούμενοι 8. Είναι σε μια απόσταση περίπου 50 με 60 μέτρων. Διασχίζουμε φυσικά τον δρόμο για να περάσουμε στις γυναικείες φυλακές. Έχουν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, 25 συνολικά κελιά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μέλη τις 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρουμε αν θα είναι τελικά τόσοι πολλοί οι κρατούμενοι, τα άτομα τα οποία θα συλληφθούν. Πάντως, είναι σε εντελώς διαφορετικό σημείο των φυλακών. Είναι τα κελιά των φυλακών. Σήμερα με τα χθες, σε σχέση με τα χθεσινά, 8. Ναι, ναι, εντελώς διαφορετικό σημείο, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, στις γυναικείες φυλακές. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία άμεση πρόσβαση με τους άλλους 8 κρατούμενους. Εδώ μάλιστα στον ίδιο χώρο λέγεται, είναι σχεδόν σίγουρο μάλλον, ότι θα πραγματοποιηθούν και οι δίκες, όπως είχε γίνει άλλωστε και με τους... Εδώ λοιπόν, να δούμε λίγο και τα πλάνα μας, όσο μας δίνεις τις πληροφορίες. Είμαστε περίπου στις 4.30 το απόγευμα, 5 παρακάτι. Είναι η ώρα που το κομβόι έχει φτάσει στην είσοδο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού και αποβιβάζονται μπροστά στην πόρτα ένας-ένας οι κρατούμενοι. Εδώ στο πλάνο νομίζω ότι μπορούμε να διακρίνουμε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Δεν ξέρω, έχεις μόνιτορ, μπορείς να παρακολουθείς και εσύ μαζί με εμάς τις εικόνες? Δεν μπορώ να παρακολουθώ εγώ τις εικόνες. Ωραία, θα προσπαθώ εγώ λοιπόν να λέω. 5 παρα 20 ακριβώς έγινε η. 5 παρα 20. Και πρώτος βγήκε φυσικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδεία τριών ανδρών των ΕΚΑΜ, οι οποίοι φορούσαν όπως και χθες άλλωστε τις κουκούλες τους. Μάλιστα, περνάνε μια μικρή πόρτα που υπάρχει ακριβώς έξω από τα αυτοκίνητα και οδηγούνται στα κελιά των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Είναι μακριά από το σημείο που περνούν μέσα οι κρατούμενοι? Από το σημείο ακριβώς εννοείς? Που είναι η είσοδος που βλέπουμε εμείς στους δέκτες μας τώρα, τα κελιά. Η είσοδος που βλέπουμε δεν είναι καθόλου μακριά. Από το σημείο που βρισκόμαστε είναι περίπου 15 μέτρα. Αρχικά περνούν αυτή την εξωτερική πύλη, μετά περνούν το κατόφλι την εσωτερική πύλη και στη συνέχεια έχουμε τον εξονυχιστικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε. Έδωσαν εκεί τα προσωπικά τους αντικείμενα, έβγαλαν και το ρουχισμό τους και οδηγήθηκαν αμέσως μετά στα κελιά τους. Είναι η ίδια κελιά σε ό,τι αφορά τον τρόπο και το περιεχόμενό τους με τα κελιά που μάθαμε ακριβώς πως είναι για τους χθεσινούς 8 πρώτους, με κτιστά δηλαδή, με κρεβάτια, με ένα τραπέζι χωρίς τηλεόραση, χωρίς ραδιόφωνο. Έχεις καθόλου εικόνα πώς ακριβώς είναι τα κελιά? Οι πληροφορίες που έχουμε, Τάκη, κυρίες και κύριοι, είναι ότι τα κελιά αυτά είναι πανομοιότυπα. Δηλαδή 12 τετραγωνικά μέτρα μακρόστενα κελιά, όπως είπες και εσύ, με ένα πλαστικό τραπέζι και μια πλαστική καρέκλα. Υπάρχουν βέβαια μέσα στα κελιά προσωπικά ντουζ, χώροι για να καθαρίζονται, τουαλέτες, λουτρό κλπ. Βέβαια δεν υπάρχει διακόπτης φωτός όπως γνωρίζουμε, θα κλείνει από ένα κεντρικό σύστημα. Δεν υπάρχει καθόλου, νομίζω, ηλεκτρικό ρεύμα, τουλάχιστον ρευματολήτης ή διακόπτης μέσα στο κελί, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας. Και... να πάμε στον Κορυδαλλό και τον Νίκο Αγγελίδη να μας πεις λοιπόν τα έργα και τις ημέρες εκεί των προφυλακιστέντων, των 11 προφυλακιστέντων στην υπόθεση. Νίκο Αγγελίδη, ακούμε. Σταυρούλα, κυρίες και κύριοι, είναι πλούσιο το ρεπορτάζ εδώ από τις φυλακές Κορυδαλλού. Να ξεκινήσουμε με τα όσα διαδραματίζονται αυτή την ώρα. Από τη μία και μέχρι τις 2.30 έχει επισκεφτεί ο συγγενών και φίλων στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Να τονίσουμε ότι εκεί βρίσκονται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο φερόμενος ως ηγέτης της 17 Νοέμβρη, ο Παύλος Ερήφης και ο Κωνσταντίνος Τέλιος. Για τον Κωνσταντίνο Τέλιο να πούμε ότι ακόμη δεν έχει μεταφερθεί στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στο νοσοκομείο των κεντρικών φυλακών Κορυδαλλού, πολύ απλά γιατί οι χώροι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ στις 2 το μεσημέρι αναμένεται σε πολύ λίγη ώρα λοιπόν να τον δει ένας γιατρός για να αξιολογήσει την κατάστασή του. Να πούμε για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μαρτυρίες είναι αρκετά συνεργάσιμος με τους φρουρούς, με τους ανθρώπους που έχουν την επιτήρησή του. Ζήτησε κάποιο γαλλικό βιβλίο
βιβλίο το οποίο είχε μαζί του. Του παραδόθηκε ήδη, έχει ένα βιβλίο, κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι το περιεχόμενό του. Να πούμε για τις μεταγωγές. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, οι πιθανότητες για την μεταγωγή κάποιων κρατουμένων, και μιλάμε για τον Πάτροκλο Τσελέντη, μάλλον δεν θα πραγματοποιηθεί. Ίσως οι αρχές περιμένουν να κάνουν κάτι τέτοιο αύριο, μετά την απολογία και του Νίκου Παπαναστασίου, έτσι ώστε να φτάσουν εδώ δύο ακόμη κατηγορούμενοι ως μέλη της 17 Νοέμβρη. Να πούμε επίσης ότι ήδη οι 8 κρατούμενοι, ακριβώς πίσω από εδώ που βρισκόμαστε, στις κεντρικές φυλακές Κορυδαλλού, έχουν ξεκινήσει να κάνουν την έξοδό τους, τη βόλτα τους στον προάβλιο χώρο. Κατά διαστήματα, κατά μία ώρα, βγαίνει ένας-ένας ο κρατούμενος, χωρίς, επαναλαμβάνουμε, να έρχονται σε άμεση επαφή ο ένας με τον άλλο. Κάτι που, όπως μας λες, Νίκο, τηρείται σήμερα αυτό, ενώ χθες δεν έγινε, όπως μας έλεγες. Χθες δεν τηρήθηκε γιατί υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα με την ώρα. Δεν σύμπληκαν οι ώρες, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και τελικά βγήκαν 2-2 ή ανατριάδες χθες οι 8 κρατούμενοι. Επίσης, ναι. Να ρωτήσω επίσης, ο προάβλιος χώρος στον οποίο θα βγαίνουν οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι θα είναι διαφορετικός από τον χώρο που βγαίνουν οι άλλοι κρατούμενοι? Είναι κάποιος ιδιαίτερος χώρος, θέλω να πω, και θα είναι τις ίδιες ώρες που βγαίνουν οι κρατούμενοι, ενώ των φυλακών Κορυδαλλού γενικώς, ή πάλι θα τηρείται αυτή η σχετική απομόνωση, δηλαδή θα βγαίνουν ιδιαίτερες ώρες οι συγκεκριμένοι άνθρωποι? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, είναι πολύ απλό. Είναι ένας αυτόνομος χώρος, ο οποίος ανήκει μόνο στους 8 κρατούμενους, φερόμενους ως στελέχη της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Θα βγαίνουν κατά διαστήματα. Είναι 110 τετραγωνικά μέτρα αυτός ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος και δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή ούτε μεταξύ τους, αλλά ούτε και με άλλους κρατούμενους των φυλακών. Δύο στοιχεία ακόμη να δώσουμε πριν κλείσουμε, Σταύρουλα, κυρίες και κύριοι. Είναι το ένα στοιχείο για τον θεολόγο Ψαραδέλη, ο οποίος έχει ένα ιστορικό υγείας βεβαρημένο με την καρδιά του. Ζήτησε από τους γιατρούς να τον εξετάσουν, κάτι τέτοιο θα γίνει σε λίγη ώρα, και να του χορηγήσουν κάποια φάρμακα τα οποία έπαιρνε και πριν από μερικές ημέρες. Να ακολουθήσει δηλαδή την γνωστή ιατροφαρμακευτική αγωγή του. Τέλος, να πούμε ότι εδώ, στον Κορυδαλλό, αλλά και στις γύρω περιοχές που αναζητήσαμε να βρούμε την εφημερίδα η οποία δημοσίευσε την φερόμενη προκήρυξη της 17 Νοέμβρη, κάτι τέτοιο τέστη αδύνατο. Δεν υπήρχε ούτε ένα φύλλο.